Ενημέρωσε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Μιλώντας σχετικά, ο Βασίλης Κούτσιανος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, αναφέρθηκε στο έργο που υλοποιεί ο Σύλλογος της Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων για τα άτομα με αναπηρία. Θα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το έργο που υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στη Δυτική Μακεδονία και αφορά την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους που διαβιούν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στην Εθνική Συνομοσπονδία, καθώς και εν γέννη στο αναπηρικό κίνημα, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ένταξη της διάστασης αναπηρίας στις τοπικές πολιτικές. Συνεπώς, το έργο που υλοποιούμε αποτελείται από πακέτα εργασίας που στοχεύουν σε αυτό το έργο που θέλουμε να κάνουμε. Ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για την υλοποίηση των περιφερειακών και των τοπικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, διότι μπορεί οι πόλεις μας και γενικότερα οι κοινωνίες να γίνουν προσβάσιμες, αλλά δεν είναι συμπεριληπτικές. Η κοινωνική ένταξη είναι ένα πολυπαραγοντικό και πολυσύνθετο έργο, το οποίο χρειάζεται δράσεις σε πάρα πολλά επίπεδα, οριζόντια, σε όλες τις πολιτικές, ιδιαίτερα στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω της εγκύτητας με τους πολίτες. Θεωρούμε δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει και ενδυνάμωση και ενημέρωση τόσο των αιρετών στελεχών για εκείνες τις πολιτικές, όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων σε συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα για την δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, την κοινωνική ένταξη και την συνεργασία για την υλοποίηση, τη σωστή υλοποίηση της Εθνικής Σύμβασης των ΗΠΑ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.